έχει μόλις δείξει μεσάνυχτα. Η μεγάλη κρυστάλλινη μπάλα στο κέντρο της Times Square έχει πέσει και χιλιάδες Νέοι Ορκέζοι γιορτάζουν με ένα φιλί την αλλαγή του έτους με τη διαχρονική. Φως για να γιορτάσει ο κόσμος χωρίς περιορισμούς για τον κορονοϊό. After the pandemic, after everyone losing loved ones, and it's been a rough, you know, rough pandemic, and we just want a happy 2023. Το Big Ben στο κέντρο του Λονδίνου χτυπά και οι Βρετανοί καλωσορίζουν το 2023 με βεγγαλικά που φωτίζουν τη Βρετανική πρωτεύουσα. Στη μνήμη της εκλειπούσας βασίλισσας Ελισάβετ, δεκάδες drones σχηματίζουν στον ουρανό τη μορφή της, όπως και εκείνη του βασιλιά Καρόλου. Βορειότερα στη Σκωτία, οι κάτοικοι γιορτάζουν τον ερχομό του νέου έτους με τον παραδοσιακό τρόπο στο κάστρο του Εδιμβούργου για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Με ένα φαντασμαγορικό σόου στην αψίδα του Θριάμβου, εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι καλωσορίζουν το 2023 στο Παρίσι. Φέτος, χωρίς περιορισμούς για τον COVID, στα ηλίσια πεδία επικρατούσε το αδιαχώρητο. Η Αθήνα υποδέχτηκε τη νέα χρονιά με χιλιάδες πυροτεχνήματα στην πλατεία Συντάγματος. Τα βεγγαλικά φώτισαν τον Αττικό ουρανό πάνω από την Ακρόπολη. Στο Βερολίνο, με ένα σόου πυροτεχνημάτων στην καρδιά της πρωτεύουσας της Γερμανίας, χιλιάδες κάτοικοι γιόρτασαν τον ερχομό του νέου έτου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκαναν ποδαρικό στο 2023 με στόχο να σπάσουν δύο ρεκόρ Γκίνες. 600 drones και 15.000 λαμπιόνια καλωσόρισαν το νέο έτος μαζί με αμέτρητα πολύχρωμα πυροτεχνήματα. Αλλά και το ψηλότερο κτίριο του κόσμου, ο ουρανοξύστης Μπουρτζ Χαλίφα με ύψος 829 μέτρα υποδέχτηκε το νέο έτος με βεγγαλικά. Στο Πεκίνο, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, οι κάτοικοι μπόρεσαν να συγκεντρωθούν στο κέντρο της κινέζικης πρωτεύουσας με την ευχή η νέα χρονιά να είναι καλύτερη από αυτή που έφυγε. Στην Ταϊβάν, το ψηλότερο κτίριο της Ταϊπέη, ο ουρανοξύστης ύψους 508 μέτρων φωτίστηκε από χιλιάδες βεγγαλικά. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, οι Βραζιλιάνοι ξεχύθηκαν στη φημισμένη παραλία Κόπα Καμπάνα για να γιορτάσουν το νέο έτος μετά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Depois de dois anos dessa prisão da pandemia, né, é um grande privilégio de estar aqui prestigiando